Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στο βιβλίο «Λένιν, ο άνθρωπος και το έργο του», με αφορμή το οποίο κάνουμε τη σημερινή μας παρουσίαση, ο Άλμπερτ Ουίλιαμς γράφει ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν ένα γεγονός που ξεπέρασε τους καθοδηγητές αυτής της επιτυχίας. Ένα γεγονός δηλαδή που ξεπέρασε τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους. Όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας για τον ξεσηκωμό του προλεταριάτου της Ρωσίας, κυριευμένη από ένα σπουδαίο όραμα, μια ολόκληρη φυλή αρματώνεται και εγκαταλείπει το παλιό για να οικοδομήσει το νέο. Στηριγμένη στα θεμέλια των οικονομικών συμφερόντων των μαζών, αποτελεί την πιο αποφασιστική διεκδίκηση δικαιοσύνης στην ιστορία. Η μοίρα, λέει ο συγγραφέας, υπήρξε πολύ γενναιόδορη με αυτές τις μάζες που ξεσηκώθηκαν. Τους έδωσε ως οδηγό και διερμηνέα έναν άντρα με γιγάντιο νου και ατσάλινη θέληση, έναν άντρα τεράστιας μόρφωσης και ατρόμητης δράσης, έναν άντρα με τα πιο ψηλά ιδανικά που είχε στα πρακτικά ζητήματα την πιο άτεκτη διορατικότητα, τον Λένιν. Φυσικά γνωρίζουμε ότι μία προσωπικότητα σαν τον Λένιν δεν ήταν κάποιο παιχνίδι της μοίρας. Ήταν αποτέλεσμα των κοινωνικών συνθηκών, της κίνησης της ιστορίας σε συνδυασμό με την ίδρυση και την ανάπτυξη του Μπολσεβίκικου κόμματος, με τη μελέτη και ανάπτυξη του μαρξισμού, αλλά φυσικά ήταν αποτέλεσμα και των συγκεκριμένων πραγματικά σπουδαίων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και αποτέλεσε ο Λένιν, ακόμα και από εκείνη την περίοδο, το επίκεντρο της αντιπαράθεσης για όλους. Όπως γράφει ο Άλμπερτ Ουίλιαμς, ο Λένιν ήταν για την τρομοκρατημένη αστική τάξη μια καταστρεπτική μάστιγα. Για τους μυστικιστές αποτέλεσε την εκπλήρωση μιας προφητείας. Για την Εκκλησία ήταν ο Αντίχριστος, ενώ στα μάτια του απλού ανθρώπου αποκτούσε μια σχεδόν υπεράνθρωπη υπόσταση. Ο Λένιν ήταν γέννημα και καθοδηγητής εκείνων των ιστορικών γεγονότων που συγκλώνησαν την παγκόσμια πορεία της ανθρωπότητας. Γεγονότων που προκαλούν θαυμασμό και γεμίζουν με αισιοδοξία όλους εμάς που το διακύβευμα της ανατροπής της αστικής εξουσίας και της οικοδόμησης του σοσιαλισμού-κομμουνισμού παραμένει επίκαιρο και αναγκαίο. Πολλές φορές όμως, σύντροφοι και φίλοι, σήμερα, περισσότερα από 100 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, κοιτούμε τα γεγονότα εκείνης της εποχής πιθανά με μία ρομαντική ματιά. Τα φανταζόμαστε κάπως επικά και ίσως πολλές φορές εξειδανικευμένα. Τι είναι να χάνεται από την προσοχή μας η μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλουν οι Μπολσεβίκοι με την καθοδήγηση του Λένιν για να ανταπεξέλθουν σε σύνθετες δυσκολίες της ταξικής πάλης εκείνα τα χρόνια. Ας σκεφτούμε τι προσπάθεια χρειάζεται ώστε μία χούφτα επαναστατών να παρεμβαίνουν και να οργανώνουν τον αγώνα της εργατικής τάξης στα βιομηχανικά κέντρα της αχανής Ρωσίας των αρχών του 20ου αιώνα. Να κάνουν την αντίστοιχη πολύ σύνθετη δουλειά στον πολλαπλάσιο αγροτικό πληθυσμό της Ρωσικής Υπαίθρου. Ας σκεφτούμε τι σημαίνει να διεξάγεται η επαναστατική δράση κάτω από τις διαρκείς διώξεις του τσαρικού καθεστώτος και την παρακολούθηση της Οχράνα, της μυστικής υπηρεσίας του Τσάρου. Ας σκεφτούμε τι δυσκολίες είχε η δράση στην Επανάσταση του 1905, σε συνθήκες που ηγείται πολιτικά η αστική τάξη και παράλληλα δρούν ένοπλες αντεπαναστατικές ομάδες όπως οι μαύρες εκατονταρχίες. Ας σκεφτούμε τις δυσκολίες στην ήττα που ακολουθεί και τις νέες απαιτήσεις ταξικής πάλης με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρκεί να αναλογιστούμε τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι Μπολσεβίκοι για να κερδιθεί η πλειοψηφία των εξεγερμένων μαζών από το Φλεβάρι ως τον Οκτώβρη του 1917 και να οδηγηθούμε έτσι στην νικηφόρα έκβαση της Οκτωβριανής Επανάστασης, πόσο μάλλον να τραβηχτούν αυτές οι εργατικές μάζες στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού που πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολουθούσαν σκιφτές στον Τζάρο. Το Μπολσεβίκικο κόμμα πέρασε, σύντροφοι και φίλοι, κυριολεκτικά μέσα από φωτιά και σίδερο. Γιατί όμως κράτησε, γιατί άντεξε? Άντεξε γιατί ήταν ένα κόμμα ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά προσανατολισμένο στην ανυποχώρητη σύγκρουση με τη δικτατορία του κεφαλαίου, στην επαναστατική ανατροπή, στην κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη. Κόμμα προσανατολισμένο στο να διασφαλίζει με το σύνολο της δράσης του
την πολιτική αυτοτέλεια της εργατικής τάξης. Δηλαδή, το καθήκον να μην βάζει τον αγώνα και τις διεκδικήσεις της κάτω από ξένη σημαία, κάτω από τη σημαία δηλαδή των συμφερόντων του κεφαλαίου. Κόμμα που καθοδηγούταν πάνω απ' όλα από τη θεωρία της σύγκρουσης, τη θεωρία της επανάστασης, την επιστημονική κοσμοθεωρία του μαρξισμού-λενινισμού. Αυτή η πορεία όμως των Μπολσεβίκων δεν ήταν δεδομένη. Το Μπολσεβίκικο κόμμα έπρεπε να κατακτήσει και να διατηρήσει με το σπαθί τους πιθαμί προς πιθαμί τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Ο Λένιν είχε πει ότι η επαναστατική θεωρία όταν θεμελιωνόταν από τους Μάρξ και Έγγελς έπρεπε να κατακτήσει με μάχη το κάθε βήμα της στη ζωή, παλεύοντας αρχικά ενάντια στους αριστερούς νεοχελιαγγελιανούς, τον Προυτουνισμό αργότερα και τις απόψεις του Μπακούνι. Αυτός ήταν αναπόφευκτα και ο δρόμος ορίμανσης του φορέα της επαναστατικής θεωρίας, της επαναστατικής πρωτοπορίας, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε κάθε βήμα προς τη σκληρή ζωή της ταξικής πάλης, της καθοδήγησης του εργατικού κινήματος, το Μπολσεβίκικο κόμμα ήταν αναγκασμένο να πολεμά όχι μόνο ενάντια στον Τζάρο, όχι μόνο ενάντια στις μυστικές υπηρεσίες, ενάντια σε αστούς πολιτικούς ή παρικμασμένους οργανώσεις του παρελθόντος με ανώριμες επαναστατικές αναφορές, αλλά ήταν αναγκασμένο να πολεμά πρώτα-πρώτα ενάντια σε εκείνο το ρεύμα που ήταν μέσα στις γραμμές των επαναστατών και οπισθοχωρούσε. Απομακρυνόταν από την επαναστατική στρατηγική, ζητούσε αναθεώρηση της επαναστατικής θεωρίας και αλλίωση των επαναστατικών χαρακτηριστικών του κόμματος. Το ίδιο το όνομα εξάλλου του Μπολσεβίκικου κόμματος είναι αποτέλεσμα αυτής της πορείας, Μπολσεβίκη, δηλαδή αυτοί που πλειοψήφισαν στη διαπάλη για την υπεράσπιση του επαναστατικού κόμματος. Ο Λένιν, στο περίφημο έργο του «Τι να κάνουμε», είχε περιγράψει πολύ γλαφυρά αυτή τη διαπάλη με το οπορτουνιστικό ρεύμα. Έγραφε: «Βαδίζουμε σαν συμπαγής ομάδα από έναν απόκρυπνο και δύσκολο δρόμο πιασμένοι χέρι με χέρι. Είμαστε από όλες τις μεριές κυκλωμένοι από εχθρούς και είμαστε σχεδόν πάντα αναγκασμένοι να βαθίζουμε κάτω από τα πυρά τους. Ενωθήκαμε ύστερα από ελεύθερα παρμένη απόφαση για να πολεμήσουμε τους εχθρούς και όχι για να πέσουμε στο γειτονικό βάλτο, που οι κάτοικοι του από την αρχή μας κατέκριναν γιατί ξεχωρίσαμε σε ιδιαίτερη ομάδα και διαλέξαμε το δρόμο του αγώνα αντί το δρόμο της συμφιλίωσης. Και τώρα μερικοί από μας αρχίζουν να φωνάζουν «Πάμε σε αυτό το βάλτο». Και όταν αρχίζουμε να τους μαλώνουμε απαντούν «Τι καθυστερημένοι που είστε και πώς δεν ντρέπεστε να μας αρνείστε την ελευθερία να σας καλούμε σε έναν καλύτερο δρόμο». «Ω ναι κύριοι», συνεχίζει ο Λένιν. «Είστε ελεύθεροι όχι μόνο να μας καλείτε, μα και να πάτε όπου θέλετε, ακόμα και στο βάλτο. Έχουμε μάλιστα τη γνώμη ότι η πραγματική σας θέση βρίσκεται ίσα-ίσα στο βάλτο και είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε κάθε βοήθεια για να κουβαληθείτε εκεί. Μόνο άστε τα χέρια μας τότε. Μην πιάνεστε από μας και μην λερώνετε τη μεγάλη λέξη ελευθερία, γιατί και εμείς είμαστε ελεύθεροι να πάμε όπου μας αρέσει. Ελεύθεροι να πολεμήσουμε όχι μονάχα το βάλτο, αλλά και εκείνους που τραβάνε για το βάλτο». Και πραγματικά ο Λένιν έκανε πράξη αυτή του την υπόσχεση. Αντιπαρατέθηκε με σταθερότητα και μεγάλη σφοδρότητα με όλους εκείνους που επιδίωκαν την πολύμορφη λοξοδρόμηση του επαναστατικού κόμματος από την πορεία σύγκρουσης με τη δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτός ήταν και ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες διασφάλισης των επαναστατικών χαρακτηριστικών του κόμματος των Μπολσεβίκων και είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη επιτυχία της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η διαπάλη του Λένιν και των Μπολσεβίκων με το οπορτουνιστικό ρεύμα ήταν ανυποχώρητη ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα. Μετά την ήττα της Επανάστασης του 1905, το Μπολσεβίκικο κόμμα βρέθηκε σε συνθήκες βαριάς παρανομίας και μαζικών διώξεων. Ο Στάλιν χαρακτηρίζει το κόμμα εκείνη την περίοδο ως κόμμα συντετριμένο από την αντεπανάσταση, ως ένα κόμμα που βρισκόταν σε κατάσταση τέλειας αποσύνθεσης. Ο αριθμός των μελών του κόμματος των Μπολσεβίκων μειώθηκε κατά πολύ εκείνα τα χρόνια, ενώ χαλάρωσε και η σύνδεση ανάμεσα στις οργανώσεις. Στα μεγάλα κέντρα χάθηκαν περισσότερα από 7.000 μέλη του κόμματος. Δεν υπήρξε ούτε μία τοπική επιτροπή που να μην τσακίστηκε από την αστυνομία.
πιάστηκαν πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στάλθηκαν στα κάτεργα. Μικροαστοί διανοούμενοι εγκατέλειπαν το κόμμα, αλλά και εργάτες αποσύρθηκαν από την παράνομη δουλειά. Το κεντρικό όργανο του κόμματος, η εφημερίδα Σοσιαλδημοκράτης, έπαψε να κυκλοφορεί για 2 χρόνια και ξαναβγήκε το 1909. Τότε ο Λένιν, σε εκείνες τις κρίσιμες συνθήκες, έδωσε όλο του το βάρος σε κάτι που σχεδόν όλοι οι Μπολσεβίκοι θεωρούσαν ότι ήταν τελείως παράλογο να ασχολείται μαζί του. Έγραφε χαρακτηριστικά ένα ιστορικό στέλεχος των Μπολσεβίκων. Εκείνη την περίοδο βρεθήκαμε σε αμηχανία. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Η επανάσταση χανόταν. Έμπαινε ζήτημα κάποιας ξαφνικής αλλαγής στην τακτική. Και ο Ίλιτς είχε κλειστεί εκείνο τον καιρό στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Καθόταν εκεί μέρες ολόκληρες και έγραφε ένα φιλοσοφικό βιβλίο. Τελικά ο Ίλιτς είχε δίκιο. Ο Λένιν εκείνη την περίοδο ολοκλήρωνε ένα από τα σημαντικότερα του έργα που αφορούσε στη διαπάλη με το κυρίαρχο τότε ρεύμα του υποκειμενικού ιδεαλισμού που ήταν ο εμπειριοκριτικισμός. Οι αναγνώστες της σύγχρονης εποχής μπορούν να το προμηθευτούν παίρνοντας τον τόμο νούμερο 18 που περιλαμβάνει ολόκληρο το έργο. Ο εμπειριοκριτικισμός ήταν ένα ρεύμα που αμφισβητούσε την ύπαρξη αντικειμενικής πραγματικότητας και θεωρούσε ότι κατασκευάζεται αυτή από τα θέλω, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Και σήμερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάτι αντίστοιχο. Μόνο που τώρα ο υποκειμενικός ιδεαλισμός έχει τη μάσκα του αυτοπροσδιορισμού, του κοινωνικού φύλου και της γενικότερης θεωρίας του μεταμοντέρνου. Γιατί όμως αυτή η διαπάλη ήταν κάτι το τόσο σημαντικό για τον Λένιν? Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Ηλιένκοφ, ο Λένιν καταλάβαινε καλά ότι εκείνες οι ιδιαίτερες φιλοσοφικές απόψεις που τόσο επίμονα και τόσο ενεργά προσπαθούσαν να επιβάλλουν στο κόμμα οι Μπογκδάνοφ, Μπαζάροφ και Λουνατσάρσκι, ήταν Μπολσεβίκοι αυτοί, καθιστούσαν τη σκέψη των Μπολσεβίκων τελείως άχρηστη. Ακριβώς άχρηστη για την πιο μεγάλη υπόθεση των Μπολσεβίκων, δηλαδή για την επιστημονική μαρξιστική μελέτη των διδαγμάτων της ηττημένης επανάστασης. Και δεν γινόταν λόγος για πράγματα ασήμαντα, για λεπτομέρειες στην κατανόηση, για κάποιες επιμέρους διαφωνίες τακτικής, αλλά για τις πιο βαθιές βάσεις της μαρξιστικής σκέψης, για τη λογική της ανάλυσης της πραγματικότητας. Να γιατί λοιπόν, σύντροφοι, έδινε τέτοια βάση ο Λένιν σε αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα της διαπάλης με τον υποκειμενικό ιδεαλισμό, που έμοιαζε τότε, όπως και σήμερα μοιάζει σε πολλούς, ως κάτι δευτερεύον, ως κάτι που δεν απασχολεί. Παρόμοια επιμονή έδειξε ο Λένιν και στις ακόμα πιο σύνθετες συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε εκείνες τις συνθήκες που μάλιστα το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα βρέθηκε σε μια πρωτόγνωρη κρίση μετά την προδοσία της σοσιαλδημοκρατίας, ο Λένιν επέμεινε σε ένταση και όχι υποστολή της διαπάλης με οπορτουνιστικές θεωρίες που εγκλώβιζαν το εργατικό κίνημα στους σκοπούς και τις επιδιώξεις αστικής τάξης. Τουλάχιστον εξιτόμους αριθμούν τα έργα και τα άρθρα του Λένιν που αφορούν την περίοδο εκείνων των χρόνων. Η διαπάλη είχε στο επίκεντρό της τον χαρακτήρα της εποχής και τον χαρακτήρα του πολέμου. Ο Λένιν αποκάλυψε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι μόνο η επιθετική κατακτητική πολιτική που ακολουθούν κάποια τμήματα του κεφαλαίου ή κάποια αστικά κράτη, αλλά ότι είναι το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του καπιταλισμού, το στάδιο κυριαρχίας των μονοπωλίων, της συγκρότησης μεγάλων ιμπεριαλιστικών ενώσεων, το στάδιο που οξύνεται σε πρωτόγνωρο βαθμό ανταγωνισμός ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες για το μοίρασμα σφαιρών επιρροής, πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Έδειξε ότι αυτό το στάδιο του καπιταλισμού αφορά το σύνολο των καπιταλιστικών κρατών και είναι αυτό που γεννά τον πόλεμο ως φυσική συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής ειρηνική περίοδο, μόνο πλέον με στρατιωτικά μέσα. Σε εκείνες τις συνθήκες ο Λένιν οξύνει τη διαπάλη με το οπορτουνιστικό ρεύμα που καλούσε σε στήριξη της αστικής τάξης κάθε χώρας. Μεγάλα κόμματα της εποχής, που μέχρι τότε ανήκαν στο τότε επαναστατικό κίνημα, όπως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, ηγούνταν στο να συρθεί το εργατικό κίνημα στον πόλεμο
για τους σκοπούς και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Είναι γνωστές οι φωτογραφίες σοσιαλιστών υπουργών να βγάζουν διαγγέλματα στους στρατιώτες για τη σημασία της συμμετοχής στον πόλεμο. Ορισμένοι εκπρόσωποι μάλιστα του οπουρτουνιστικού ρεύματος της εποχής διακήρυσαν ότι ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις που συγκρούονταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποιες θα έπρεπε να θεωρηθούν προοδευτικές σε σχέση με άλλες και μάλιστα αυτές έλεγαν ότι έχει συμφέρον να στηρίξει το προλεταριάτο. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Λένιν εκείνης της περίοδου που αφορά στη διαπάλη με όλα αυτά τα ζητήματα είναι το «Κάτω από το ξένη σημαία» που περιλαμβάνεται στη συλλογή των έργων για τον πόλεμο και τη σοσιαλιστική επανάσταση που αναφέρθηκε στην ομιλία του συντρόφου του Μπορμπότη. Ο Λένιν δείχνει εκεί ότι και στις συνθήκες προετοιμασίας ή εκδήλωσης υπεριαλιστικού πολέμου οι πάλι του εργατικού κινήματος πρέπει να είναι ξανά προσανατολισμένοι ενάντια στις επιδιώξεις και στους σχεδιασμούς της αστικής τάξης της χώρας του. Με βασικό κριτήριο ότι ο βασικός εχθρός των εργαζόμενων και του λαού βρίσκεται στην ίδια τους τη χώρα, είναι δηλαδή το κεφάλαιο και το κράτος του κεφαλαίου, ο Λένιν αναδεικνύει ότι η οριστική λύση από τα δεινά του υπεριαλιστικού πολέμου προς όφελος της εργατικής τάξης μπορεί να δοθεί μόνο με την ανατροπή της αστικής εξουσίας, με την πάλη για την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη. Πρόκειται για τα σημαντικότερα συμπεράσματα και στις σημερινές συνθήκες που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, που μένεται η αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Κίνα και η σύγκρουση ανάμεσα στο ευρωατλαντικό και το υποδιαμόρφωση ευρασιατικό στρατόπεδο οξύνεται σε οικονομικό, εμπορικό και στρατιωτικό επίπεδο. Είναι ζωτική σημασία σήμερα για την εργατική τάξη και τους λαούς να εντείνουν την πάλη τους ενάντια στο βασικό τους εχθρό, δηλαδή τη δικτατορία του κεφαλαίου σε κάθε χώρα. Γι' αυτό και το κόμμα μας, το ΚΚΕ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, για να μην περάσουν οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ, για να μπουν εμπόδια στις κατευθύνσεις της πολεμόχαρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για την πολεμική της προετοιμασία αυξάνει πολεμικούς προϋπολογισμούς και αναδιαρθρώνει τεράστια κομμάτια των μηχανισμών των κρατών μελών της, που αφορούν από τις ένοπλες δυνάμεις έως το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη ενέργειες όπως αυτή στην Αλεξανδρούπολη, που μέλη του ΚΚΕ και άλλοι εργαζόμενοι σταμάτησαν τον ατοϊκό τρένο που μετέφερε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Αυτή η πάλη πρέπει να πολλαπλασιαστεί, ώστε όχι μόνο να μπουν εμπόδια σε συμμετοχές ελληνικών στρατευμάτων όπως στην Ερυθρά Θάλασσα, με την οποία είναι σύμφωνα όλα τα αστικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για να μπλοκαριστούν οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε κάθε κλάδο, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον πολιτισμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σε εκείνες τις δύσκολες συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Λένιν καταπιάνεται και με ένα ακόμα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο τους μήνες που έχουμε μπροστά μας. Σε εκείνες τις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διάφορες δυνάμεις μέσα στο εργατικό κίνημα προέβαλαν ως μία δυνατότητα διεξόδου από τον πόλεμο, ως λύση που δήθεν θα απομάκρυνε διαπαντός τον κίνδυνο ενός μελλοντικού πολέμου, το να υπάρξει μία ένωση των κρατών της Ευρώπης. Ο Λένιν ανοίγει διαπάλη με τις συγκεκριμένες δυνάμεις, θεωρώντας ότι το σύνθημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να υιοθετηθεί από τα εργατικά κόμματα, γιατί είτε αυτό το σύνθημα θα έπρεπε να κατανοείται ενιαία με το σοσιαλισμό, δηλαδή ως σύνθημα που προβάλλει την ένωση των σοσιαλιστικών κρατών της Ευρώπης, είτε θα ήταν ένα σύνθημα αποπροσανατολιστικό και επικίνδυνο. Και αυτό γιατί θα αποπροσανατόλιζε το εργατικό κίνημα και την πρωτοπορία του από τη δυνατότητα να σπάσει η αλυσίδα του υπεριαλισμού στον πιο αδύνατο κρίκο της, να νικήσει ο σοσιαλισμός σε μία χώρα ή σε μία ομάδα χωρών. Ο Λένιν, στο γνωστό του έργο για το σύνθημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, αναδεικνύει ότι μία μόνιμη ένωση των καπιταλιστών στην Ευρώπη που θα σβήσει τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς είναι κάτι το απραγματοποίητο και τόνισε ότι η μόνη περίπτωση να ενωθούν προσωρινά
είναι για αντιδραστικούς σκοπούς που αφορούν στην υπεράσπιση των συμφερόντων των μονοπωλίων τους ενάντια σε άλλα καπιταλιστικά κράτη και για να χτυπήσουν πιο αποτελεσματικά το εργατικό κίνημα. Η συγκρότηση και η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε το Λένιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτήθηκε ως Ένωση Καπιταλιστικών Κρατών με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου σε αντιπαράθεση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της. Την ίδια στιγμή έχει προωθήσει κατευθύνσεις έντασης της καταστολής από τα εργασιακά ένταση της εκμετάλλευσης, από τα εργασιακά δικαιώματα έως τις αναδιαρθρώσεις στην υγεία και την παιδεία. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η πηγή των μέτρων με τη σύμφωνη γνώμη αστικών κυβερνήσεων και κρατών μελών για την πιο αποτελεσματική καταστολή του εργατικού κινήματος. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, η περιστολή της απεργίας, η συλλογή βιομετρικών δεδομένων, η ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας, η αντιδραστική ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου ενάντια στους εργαζόμενους δεν είναι αποκλειστικά εμπνεύσεις των ελληνικών αστικών κυβερνήσεων, αλλά ενιαίες κατευθύνσεις σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν και πιο αποτελεσματικά βήματα στην ενσωμάτωση του εργατικού κινήματος και στην επίθεση στο σοσιαλισμό. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο μπήκε σε κίνηση από τα μυθεύματα ότι στην ΕΟΚ θα έτρωγε ο λαός με χρυσά κουτάλια, από τα μυθεύματα ότι τώρα φτιάχνεται η πραγματική ένωση της ελευθερίας, έως τις άθλιες θεωρίες των δύο άκρων και του αντικομουνισμού που είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο κάλπικα αποδείχθηκαν και όλες εκείνες το ίδιο κάλπικες αποδείχθηκαν και όλες εκείνες οι θεωρίες περί Ευρωπαϊκής Ένωσης της ειρήνης σε αντίθεση με έναν πολεμόχαρο ΝΑΤΟ. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε επιπλέον σε όσο αναφέραμε παραπάνω ότι η φρεγάτα Ίδρα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα συμμετέχοντας στον πόλεμο είναι ενταγμένη στην επιχείρηση ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε αυτήν που παράλληλα διεξάγεται του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα δήλωσε ότι είναι απόλυτα σύμφωνος με αυτό. Ενώ και τα περί σταθερότητας και μονιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γκρεμίστηκαν σαν χάρτινος πύργος τόσο με τις εξελίξεις που αφορούσαν τον Brexit, όσο και με την όξυνση των αντιθέσεων στο εσωτερικό της και τα σχέδια για δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλαπλών ταχυτήτων. Σύντροφοι και φίλοι, η ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος τον 20ο αιώνα δικαίωσε την ακλόνητη στάση του Λένιν για διαρκές μέτωπο με το οπορτουνιστικό ρεύμα, με την τάση δηλαδή υποχώρησης, αναθεώρησης και αλλίωσης του επαναστατικού χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δυστυχώς η επιβεβαίωση αυτή έγινε και με την αρνητική πείρα. Η κυριαρχία, για παράδειγμα, του οπορτουνισμού στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης με καθοριστικό σημείο το 20ο Συνέδριο το 1956, το οδήγησε σε μία πορεία να γίνει δύναμη αντεπαναστατική. Ήταν η ίδια ηγεσία του Κουκουσέ που ηγήθηκε τελικά στην ανατροπή του σοσιαλισμού, με τις όποιες συνεπείς δυνάμεις να μην είναι έγκαιρα προετοιμασμένες για να αντιπιτεθούν, παρότι αντιστάθηκαν. Χαρακτηριστικό είναι, για παράδειγμα, ότι στο 20ο συνέδριο του Κουκουσέ κατατέθηκε πρόταση διαγραφής του Γενικού Γραμματέα του Κουκουσέ, του Γκορμπατσόφ, που την υπερψήφισε το 34% των συνέδρων. Αντίστοιχα, όταν τα κομμουνιστικά κόμματα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης διαβρώθηκαν από τον οπορτουνισμό και οδηγήθηκαν στον ευρωκομμουνισμό, εκφυλίστηκαν πρώτα-πρώτα ιδεολογικά, υποτάχθηκαν στον κοινοβουλευτισμό, πολλά από αυτά διαλύθηκαν, ενώ ορισμένα σε μία πορεία, αφού χειροκρότησαν την Ένωση της Ευρώπης, την ΕΟΚ, εντάχθηκαν μετά και στους πολεμικούς σχεδιασμούς στο ΝΑΤΟ, όπως έγινε για παράδειγμα με το πολιτικό μόρφωμα στο οποίο εξελίχθηκε το ΚΚ Ιταλίας, που συμμετείχε στην κυβέρνηση που βομβάρδιζε την Ιουγκοσλαβία. Υπάρχει όμως, σύντροφοι και φίλοι, και η σύγχρονη θετική πείρα. Το ΚΚΕ, σε πείσμα πολλών, έδωσε μάχη μετά τις ανατροπές να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τον επαναστατικό του χαρακτήρα. Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μάχη, να μελετάμε και να αναπτύσσουμε την επαναστατική θεωρία. Εξετάζουμε διαρκώς τα νέα ζητήματα στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, όπως αυτό του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και των αντιδραστικών θεωριών του αυτοπροσδιορισμού
που έρχονται για να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους στην εποχή της εκμετάλλευσης στην ψηφιακή οικονομία. Μελετήσαμε τις αιτίες ανατροπών στη Σοβιετική Ένωση και δίνουμε συνέχεια σε αυτή τη μελέτη έχοντας κατακτήσει τα πρώτα σημαντικά συμπεράσματα. Εξετάζουμε και συνεχίζουμε να εξετάσουμε την πλέον των 100 χρόνων ηρωική μας ιστορία, βγάζοντας πολύτιμα συμπεράσματα για τη στρατηγική ενός κομμουνιστικού κόμματος. Διαμορφώσαμε στο 19ο Συνέδριο επαναστατικό πρόγραμμα και αρνηθήκαμε να γίνουμε συνένοχοι της σφαγής των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, συμμετέχοντας η κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού. Πάνω απ' όλα αυτό που διασφαλίζει ότι ένα κομμουνιστικό κόμμα δεν θα υποχωρήσει, δεν θα διαβρωθεί και επομένως ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν την εμπροστοφυλακή και τον οργανωτή των τωρινών τους αγώνων, αλλά και της αντεπίθεσής τους, είναι η μάχη που καθημερινά δίνουμε οι κομμουνιστές να μπαίνουν αυτά τα πολύτιμα συμπεράσματα, να μπαίνει το επαναστατικό μας πρόγραμμα που έχουμε διαμορφώσει στη ζωή, στη μέθοδο για την οργάνωση και την καθοδήγηση της ταξικής πάλης. Ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι στις αρχές του 20ου αιώνα αντιμετώπισαν ένα επαναστατικό κίνημα διαβρωμένο, υποταγμένο στην αστική τάξη. Υπήρχαν λίγες μόνο μικρές εστίες επαναστατικών δυνάμεων διάσπαρτες μέσα στην Ευρώπη. Κι όμως αυτό άλλαξε μέσα σε λίγα χρόνια. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο μεγάλος σκηνοθέτης της Επανάστασης, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν η μεγάλη θύελα που χώρισε την Ήρα από το Στάρι, τον οπορτουνισμό από το επαναστατικό κίνημα. Και αν αυτά μας φαίνονται γεγονότα ενός μακρινού μέλλοντος, ας θυμηθούμε ότι ένας Μπολσεβίκος το Γενάρη του 1917 έλεγε σε κάποιους νεολαίους ότι δεν θα ζήσει την Επανάσταση. Και αυτός ο Μπολσεβίκος ήταν ο ίδιος ο Λένιν που ηγήθηκε της Σοσιαλιστικής Επανάστασης λίγους μήνες αργότερα. Σας ευχαριστούμε.